Και άλλο ένα θέμα με τους δρόμους αγροτικούς. Αυτός εδώ ο δρόμος που βλέπετε εκεί είναι διανοιγμένος το 1996-97 επί τότε κοινότητας με μελέτη και δημοπρασία, με χρηματοδότηση του κράτους, του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό να περνάνε τα μεγάλα αυτοκίνητα απ' έξω προς Νέδαν, ότι θα στρωθεί μετά κατόπιν. Από εκεί και μετά ο Δήμος τον έχει καταλήψει, δεν περνάει τίποτα τώρα. Κάποιο μεγάλο αυτοκίνητο, μηχάνημα που θέλει να περάσει από εδώ ένα χιλιόμετρο και βγαίνει απ' έξω από το χωριό, δεν περνάει. Μέσα στο χωριό δεν χωράνε. Έχει εγκαταλειφθεί και αυτός ο δρόμος που έπρεπε να ασφαλτοστρωθεί, είναι ο δρόμος προς Νέδα. Και για τους αγροτικούς δρόμους που δεν μπορεί να πάει κανένας στο χτήμα του, ούτε σε πέντε σπίτια που μένουν εκεί κάτω μόνιμα στα Χάνια Λυκαίου και στις εκκλησίες που πάνε 150 άνθρωποι στην εκκλησία αύριο για Παρασκευή στον Αγιο Κωνσταντίνο και γίνονται για τοπικά πανηγύρια, ούτε για αυτά δεν ήρθανε. Πρέπει να ντρέπονται για αυτή την κατάσταση οι αρμόδιοι υπεύθυνοι του Δήμου και να ζητήσουν συγγνώμη από τους κατοίκους και τους δημότες του Λυκαίου και να έρθουν να τα φτιάξουν αμέσως τώρα, έστω και τώρα, γιατί αλλιώς διαφορετικά θα προχωρήσουμε σε άλλες αρχές, σε άλλες υπηρεσίες. Και τους ρωτήσαμε μάλιστα μήπως έχει πτωχεύσει ο Δήμος και μας είπανε όχι, μήπως πρέπει να πάμε να απευθυνθούμε αλλού σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Όχι, όλα θα έρθουμε και θα δούμε και θα κάνουμε. Ένα πρόβλημα σοβαρό είναι οι αγροτικοί δρόμοι, οι χωματόδρομοι δηλαδή, που δεν έχει έρθει μηχάνημα, όχι μόνο στο δικό μας το χωριό, στα υπόλοιπα χωριά, για να πηγαίνει ο κόσμος στις καλλιέργειές τους. Και υπάρχουν και κάτοικοι που μένουν σε αγροτόδρομους και τέτοια. Και δεν έχουν έρθει μηχανήματα ακόμα, με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν πετρέλαιο. Δεν έχει ο Δήμος πετρέλαιο, δεν έχει, δηλαδή δεν έχει χρήματα. Οι δρόμοι αυτοί είναι χωμάτινοι, ναι, και θέλουν, ναι, διαπλάτινση. Βλέπετε, όχι. Με τις βροχές και με αυτά έχουν γίνει λακκούβες, γράνες και τέτοια και αυτά. Να πούμε, θέλουν δηλαδή ένα γκρέιντερ, ένα μηχάνημα. Δηλαδή να τους... Δες κι αν είναι γκρέιντερ για να καθαρίσει τους αγροτόδρομους για να πάνε να μαζέψουν τα καρύδια τους, τις παραγωγές τέλος πάντων αυτές υποτυπώδεις, να φέρουν καυσόξυλα κλπ. Είναι χωμάτινοι δρόμοι και χρειάζεται ένα γκρέιντερ που έρχεται μία φορά το, ή δύο το έτος για να καθαρίζει, να μπορούν οι κάτοικοι να πηγαίνουν στα χτήματά τους. Επίσης υπάρχει και ένας οικισμός εδώ πιο κάτω στο Χάνι, που είναι 5-6 σπίτια, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε, αφήνουν τα αυτοκίνητα ένα χιλιόμετρο μακριά για να φτάσουν στα σπίτια τους. Εγώ σαν γυναίκα θα σας πω ότι δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου στο χωριό, διότι δεν έχουν φέρει ούτε ένα γκρέιντερ για να φτιάξουν λίγο τους δρόμους. Αυτόν το περπατάω αναγκαστικά λίγο σαν μεγάλη κυρία που είμαι, για να κουνηθώ λίγο, να φύγω από το σπίτι. Όμως είμαστε πλήρως εγκατελειμμένοι. Δηλαδή ήρθαμε με τα παιδιά μας, με τους χωριανούς, τους ψηφίσαμε, τους εκτιμάμε, όμως μας έχουν παρατημένους παντελώς. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Οι δρόμοι εδώ είναι, οι αγροτικοί δρόμοι είναι προσβάσιμοι προς τα... Εντάξει, δεν γίνεται. Θέλουν δηλαδή συντήρηση. Θέλουν, γιατί είχαμε πολλές βροχές φέτος. Είχατε κατολιστήσεις όσο να είναι. Πολλές βροχές, κατολιστήσεις, εντάξει. Πρέπει να προσέχουν και τα χωριά όμως. Δεν είναι μόνο οι πόλεις. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Δεν ξέρω αν περάσετε από εδώ. Αν ανεβείτε εδώ πάνω, είναι όλο κατολιστήσεις. Πέφτουν οι πέτρες. Μέσα στη μέση του δρόμου, πεταμένες πέτρες, γκονάρια. Ένας κύριος έφυγε ένα βράδυ από εδώ, ούτε γραμμογράφηση υπάρχει δεξιά-αριστερά στο δρόμο. Έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω στην κοτρώνα. Πάει τα μάξι. Εδώ απάνω, από εδώ μέχρι πάνω την Τερμπουνόραχη, δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά γραμμογράφηση. Το βράδυ δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπεις τίποτα, κύριε Πρόεδρε? Ναι, έχουμε το έχει αναφέρει ο κύριος Πρόεδρος. Στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Είναι της περιφέρειας. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Ο δρόμος προς τον Επικούριο Απόλλωνα. Ο δρόμος στον Επικούριο Απόλλωνα. Από εδώ πάνω πάει. Είναι 700 με 800 μέτρα. Παλιόδρομος. Ναι, ναι. Είναι παλιόδρομος. Είναι χωματόδρομος και έχει πάθει κατολιστής. Ένα αυτοκίνητο χαμηλό δεν, ναι, περνάει εύκολα. Βρίσκει. Περνάει πολύ δύσκολα. Δεν περνάει εύκολα. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να πρέπει να μπλαντρήσουν ένα γύρω-γύρω 50 χιλιόμετρα. Λοιπόν, οι άλλοι δρόμοι. Ναι. Ό,τι δρόμοι υπάρχει για τα παρεκκλήσια, γιατί εδώ η περιοχή έχει πολλά παρεκκλήσια. Οι άνθρωποι εδώ, οι πιστοί, θέλουν να λειτουργηθούν. Δεν υπάρχει δρόμος. Χωματόδρομοι γεμάτοι αυλακές κάτω από το νερό. Πέτρες, σπάνε τα αυτοκίνητα, δεν πάνε τα αυτοκίνητα και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα ιερά σκεύη και να πάμε να λειτουργήσουμε σε ένα παρεκκλήσιο με τα πόδια και να κάνουμε χιλιόμετρα. Είτε ανηφόρα είτε κατηφόρα. Δεν είναι πράγματα αυτά και τον αιώνα που ζούμε. Ο Ηράκλειος είχε πει τα πάντα ρί. Εγώ θα πω τα πάντα εξελίσσονται, ακόμα και η Ιθική εξελίσσεται. Δυστυχώς σε τόκο χωριό εδώ θα θυμηθούμε τα γαϊδουράκια, τα άλογα και ούτω καθεξής. Τα πάντα έχουν εγκαταλειφθεί. Πέτρες.
τρία απορρέματα έχουν γίνει οι δρόμοι και καμία προκοπή δεν βλέπουμε. Θα πάμε να πάρουμε γαϊδουράκια για να πηγαίνουμε στα κτήματα. Εγώ πήγαινα συνήθως στα κτήματα κάτω, εδώ στα σελά που λέμε, και τώρα δεν μπορώ να πάω. Έχουν κλειστεί από βάτα, από πέτρες, έχουν κοπεί οι δρόμοι από τις βροχοπτώσεις. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όσον αφορά τους δρόμους, ρωτήστε τον κύριο που είναι στον ενοικισμό 6 σπίτια κάτω, που έχει εκκλησίες, που δεν μπορεί να πάει σπίτι του και πάει με τα πόδια. Εδώ δίπλα είναι. Δεν ξέρω, λίγη καλή προσπάθεια χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί. Ο οικισμός είναι τελείως εγκατελειμμένος από δρόμους. Πρέπει να έχω τάνξη για να περάσω. Οι δρόμοι έχουν χαλάσει πριν που, από τα πετρέλαια και από αυτά που λένε τώρα ότι δεν υπάρχουν και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί οι δρόμοι έχουν χαλάσει από πριν την καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητα, κάθε μέρα και κάτω έρχεται κόσμος, εκκλησία, μεθαύριο έχουμε την Αγία Παρασκευή. Θέλουν να έρθουν, ρωτάνε από πού να περάσουμε, από πού να κάνουμε. Λες και είναι αγροτόδρομοι και κάτω να πάμε να σκάψουμε τα χωράφια μας, δεν ξέρω τι. Θα ήθελα να έρχομαι και το χειμώνα δεν γίνεται, οι δρόμοι είναι χάλια. Η παιδική χαρά με την ευθύνη τη δική μας πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά. Είναι καταλημμένο το χωριό. Να φτιάξουν τους δρόμους γύρω-γύρω, τις γκούβες μέσα στο χωριό που υπάρχουν, τις μάντρες που έχουν πέσει και είναι καταλημμένες, τις εκκλησίες, να βοηθήσουν τις εκκλησίες, το Δήμο εδώ πέρα, τον Πάρετρο, να φτιάξει τις εκκλησίες, να καθαριστούν τα χόρτα. Τα κόβουμε με ιδιωτική πρωτοβουλία όλα. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Άμα δεν βοηθήσει και ο Δήμος με κάποιο μηχάνημα, με κάποιους εργάτες μια φορά τόσο, δεν μπορεί να ούτε να καθαριστεί η πλατεία. Κύριε Βρασόγη, στην περιοχή του Λυκείου Όρους, εκεί στο Λύκειο, το χωριό, στη τοπική κοινότητα, οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα όσον αφορά για την οδοποιία, ότι έχουν κατολιστήσεις δρόμων. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Γενικά στο Δήμο Μεγαλόπολης υπάρχει πρόβλημα με τους αγροτικούς δρόμους. Δεν εντοπίζεται μόνο στην κοινότητα του Λυκείου. Δυστυχώς οι δρόμοι για αρκετά χρόνια ήταν εγκατελειμμένοι. Εμείς σαν Δήμος, με τα μηχανήματα που διαθέτουμε και με τα λιγοστά πετρέλαια που έχουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε βγάλει μια εργολαβία για αγροτικούς δρόμους και στις τρεις ενότητες του Δήμου, η οποία έχει καθυστερήσει λόγω της κατάστασης που κρατούσε με το τραπεζικό σύστημα και την όλη κατάσταση στη χώρα. Ο εργολάβος δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τις επόμενες μέρες έχω την δέσμευσή του ότι θα ξεκινήσει. Οπότε πιστεύω ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Και όσον αφορά για το δρόμο που είναι προς τον Επικούριο Πόλωνα, εκεί προς Νέδα, εκεί πάλι καθυστερεί, είπε ο κόσμος. Στο συγκεκριμένο δρόμο, τουλάχιστον όσο χρόνο είμαι εγώ στο Δημαρχείο, έχω στείλει τρεις φορές μηχανήματα του Δήμου για επιδιορθώσεις. Δυστυχώς είχε ενταχθεί για αυτό το έργο να γίνει έργο της περιφέρειας και αυτό έχει σταματήσει λόγω της κατάστασης που επικρατεί και αναμένουμε εξελίξεις. Τα φωτιστικά εδώ στην πλατεία που είναι τα καλώδια έχουν βάλει μονοτική ταινία. Τα είδαν ότι όταν ανάβουν τα φώτα έχουν ρεύμα και ένα φωτιστικό είναι έτοιμο να πέσει να σπάσει κανένα κεφάλι. Θα έρθουν την άλλη μέρα, δεν ήρθανε. Στην κεντρική πλατεία. Ναι, στην κεντρική πλατεία μπορεί να το δείτε εκεί επί τόπου. Είναι κάποιες κολόνες που. Κάποια κολονάκια δηλαδή που έχουν κάποια αμάξια. Τα έχουν λίγο ρίξει κάτω και τέτοια και αυτά και θέλουν μια. Είναι γυμνά καλώδια. Είναι γυμνά καλώδια. Έχουν βάλει ταινία. Όχι, γυμνά καλώδια δεν είναι. Είναι μονωμένα όμως. Είναι μόνο, δεν έχουν ρεύμα. Μάλιστα. Είναι μονωμένα. Απλώς θέλουν να συντηρηθούν. Είναι να συντηρηθούν και αυτά, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι. Απλά μια συντήρηση θέλουν. Εντάξει, πάντα προβλήματα υπάρχουν. Εντάξει, ο ηλεκτροφωτισμός καίγονται οι λάμπες. Καθυστερούν 2-3 μήνες να έρθουν να τους αλλάξουν. Αυτά τα συνηθισμένα. Δεν θέλουμε να γίνουμε κακοί και να φτάνουμε στο Δημαρχείο και να δημιουργούμε προβλήματα. Αλλά μας έχουν τελείως εγκαταλείψει. Όμως εδώ πέρα και έχουμε και ελλειπή φωτισμό. Εγώ, σαν μεγάλη κυρία, έχω στραβισμό παραδείγματος χάρη. Θέλω να περπατήσω το βράδυ και έχω μείνει με τους φακούς να δω μην με φάει τίποτα στα πόδια. Πρέπει και αυτό είναι στα επίγοντα. Οι ίδιες οι αρχές απομακρύνουν τους κατοίκους από τα χωριά και λένε μετά ερημώνουν τα χωριά. Τα χωριά εμείς τα αγαπάμε, θέλουμε να ερχόμαστε. Ήδη μαθαίνουμε και τα παιδιά μας να αγαπάνε το χωριό και τα φέρνουμε σε τακτούς χρόνους εδώ πέρα. Όμως οι ίδιοι που εκλέγονται και ζητούν την ψήφο μας, μας εγκαταλείπουν. Όσον αφορά ο φωτισμός για το βράδυ, είναι ελλειπής ή. Ο φωτισμός είναι εντάξει. Ο παλιός φωτισμός δεν είναι αραιά οι κολόνες, δεν είναι κοντά-κοντά. Εντάξει.
Αυτό λέμε, ναι. Δεν είναι μέσα στην πόλη να πεις ότι... Μπορεί να το παραβλέψουμε και λίγο αυτό, είναι άλλα που είναι πιο ανάγκη. Ο φωτισμός είχε πέσει τυραυνός, ένα μήνα δεν ερχόταν να το φτιάξουν, δεν ξέρω γιατί. Πιστεύετε ότι θα πρέπει ο Δήμος να κάνει άμεσα κάποιες εργασίες, να γίνει επιχωμάτιση? Έπρεπε να έχει κάνει. Άμα πάτε, ελάτε το βράδυ, ελάτε το βράδυ να δούμε. Στην επάνω μεριά του χρυού δεν υπάρχει φωτισμό. Δεν υπάρχει φωτισμό, δεν μπορούμε να πάμε. Ούτε τα παιδιά να βάλουν εδώ, ότι είναι στην πλατεία, αναγούν και τα φώτα εδώ οι άνθρωποι, είναι καλοί και μας έχουν τα φώτα για να πέσουν λίγο τα παιδιά. Γιατί χαλάσαμε πολλά λεφτά να φτιάξουμε τα σπίτια μας εδώ στο χωριό και δεν βρίσκουμε ανταπόκριση από την περιφέρεια, από το Δήμο, από κάποιον να βοηθήσει εδώ στο χωριό να φτιάξουν τα φώτα που καίγονται και τα φτιάχνουν μετά από ένα μήνα. Δεν έχουμε τηλεοράσεις, κουβαλάμε με πράγματα, δεν έχουμε ίντερνετ, δεν έχουν βάλει μια κεραία για να δώσει σε όλο το χωριό, αφού μπορούν και αφού έχει έρθει μέχρι εκεί και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε κάθε όποτε θέλουμε στο σχολείο, να φτιάξουμε τις τουαλέτες. Μόνοι μας θα φτιάχνουμε για τα πανηγύρια, μόνοι μας βάζουμε τα φώτα, μόνοι μας αλλάζουμε λάμπες. Εντάξει, αυτά, δεν έχω τι να πω άλλο. Μακάρι να βοηθήσει ο Δήμος.